Θέλω να πάμε στον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος ασχολείται και με την γεωπολιτική ανάλυση σε ζητήματα γεωπολιτικά στην Ανατολική Μεσόγειο, τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη. Καλημέρα κύριε Ξενάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στο κράτες. Για πείτε μου, θα μπορούσε να υπάρχει κλίμα εκλογικό μάλλον, βραδιά εκλογική αλλά Τούρκα στην Ελλάδα? Έχω την αίσθηση, ακούγοντας και νωρίτερα από το σχόλιο σας, ότι μπορεί να βρεθούμε και προεκπλήξεων, κυρίως σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις και που η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων μας δίνει μια εικόνα ενός ντέρμπι, το οποίο βεβαίως έτσι όπως εξελίχθηκε στην Τουρκία η πρώτη Κυριακή δεν ήταν και τόσο ντέρμπι. Αλλά σε σχέση τουλάχιστον με την πορεία των δημοσκοπήσεων που έπαιξε σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον όπως ερμηνεύουν οι περισσότεροι αναλυτές στο αποτέλεσμα στην Τουρκία, ναι. Ελπίζω βέβαια να αυξηθούν τα ποσοστά συμμετοχής στην κάλπη, διότι η Τουρκία μας έδωσε ένα μάθημα. Είχαμε ένα τρομερό ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες, 83% αν διάβασα καλά, που είναι ένα τεράστιο ποσοστό και το οποίο εάν συμβεί στην Ελλάδα τότε μπορούμε να δούμε και σοβαρές ανατροπές. Πείτε μου λοιπόν, και ας ξεκινήσω από αυτό, αυτή η συμμετοχή ήταν μία από τις παραμέτρους στις εκλογές της Τουρκίας κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρχε τόσο αυξημένη συμμετοχή στις κάλπες και σε πολύ μεγάλο βαθμό έπαιξε ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η προεκλογική αυτή εκστρατεία στην Τουρκία, κυρίως από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν. Διότι το μεγάλο ερωτηματικό που παραμένει στους περισσότερους είναι πώς γίνεται οι σεισμόπληκτες περιοχές να ψηφίσουν τόσο πολύ υπέρ του κυρίου Ερντογάν. Όμως ο κύριος Ερντογάν ήταν εκεί, ήταν παρόν, συνεχώς γύρω από αυτές τις περιοχές οι οποίες καταστράφηκαν και έτσι κατάφερε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου που παραδοσιακά σε αυτές τις περιοχές ήταν με το μέρος του. Αυτό νομίζω ότι είναι μια παράμετρος που πρέπει να την λάβουμε υπόψη μας έτσι στην ανάλυση του αποτελέσματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο δεύτερο γύρο θα δούμε κάποια σοβαρή ανατροπή σε αυτή την περιοχή ή και γενικότερα αναμένονται περίπου τα ίδια αποτελέσματα, ίσως και λίγο πιο ενισχυμένος ο κύριος Ερντογάν στο δεύτερο γύρο. Αυτό τουλάχιστον μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άρα το πρόβλημα και η αποσυσπήρωση θεωρείται ότι έχει περάσει καθαρά πια, 93,6 συμμετοχή στην Τουρκία μου λένε εδώ, έχει περάσει καθαρά στην πλευρά της λεγόμενης ενωμένης αντιπολίτευσης παρά το ότι αγγίζει το ένα άκρο στο άλλο? Εκεί είναι το πρόβλημα της αποσυσπήρωσης πια? Κοιτάξτε, υπήρχε πρόβλημα συσπήρωσης εξ αρχής αυτών των συνασπισμό της αντιπολίτευσης. Και το δίλημα το οποίο τέθηκε και που μοιάζει λίγο και με το δίλημα που τίθεται στην Ελλάδα είναι από τη μία πλευρά η σταθερότητα και αυτό ψήφισα στην Τουρκία, σταθερότητα που υποσχόταν ο κύριος Ερντογάν με το αχαρτογράφητο ενός συνασπισμού ο οποίος δεν φαινόταν να έχει και πάρα πολλά στοιχεία συνοχής, ήταν μια εκστρατεία εναντίον του κυρίου Ερντογάν. Δηλαδή όλοι μαζί εναντίον του κυρίου Ερντογάν. Εκεί ο κόσμος φάνηκε να επιλέγει την σταθερότητα από μια συμμαχία η οποία, όπως σας είπα, είχε έναν κοινό σκοπό, να κυνηγήσει τον κύριο Ερντογάν, αλλά έχει και πάρα πολλές διαφορές. Και αυτό έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται από κάποιες πρώτες δηλώσεις που έγιναν και από την κυρία Σκενέρ και από άλλους, αλλά κυρίως από την κυρία Σκενέρ, στο συνασπισμό της αντιπολίτευσης. Και γι' αυτό και έχουμε την εκτίμηση αυτή για τον δεύτερο γύρο, ότι θα είναι μια επικράτηση του κυρίου Ερντογάν, που μάλλον βγαίνει ενισχυμένος από αυτή την εκλογική διαδικασία. Άρα για σας, στην ουσία, ο δεύτερος γύρος 28 Μαΐου είναι κάτι περίπου με όρους ποδοσφαιρικού σφύριξα και έληξε, κάπως έτσι, πλην απρόπτου? Νομίζω ότι δεδομένης και της πλειοψηφίας που έχει αποκτήσει στο κοινοβούλιο, σωστά. Ναι, ο κ. Ερντογάν. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην Τουρκία το γαλλικό μοντέλο. Δηλαδή, όπως είναι στην Γαλλία ο κύριος Μακρόν που έχει την Προεδρία, αλλά δεν έχει το κοινοβούλιο.
Και αυτό είναι επίσης ένα από τα επιχειρήματα τα οποία θα οδηγήσουν, αναμένουμε να οδηγήσουν τους περισσότερους Τούρκους στην επιλογή της σταθερότητας στο πρόσωπο του κυρίου Ερντογάν, με ό,τι σημαίνει αυτό. Σταθερότητα. Τώρα, επειδή ως ένα σημείο στο δυτικό κόσμο λειτουργούσε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία η ΙΤΑ Ερντογάν, έπαιξε ρόλο αυτό στο πώς αντέδρασε ο Τούρκος πολίτης? Αισθάνθηκε δηλαδή, παρά το γυνάτι που μπορεί να είχε στον πρόεδρο της Τουρκίας, ότι εδώ επιχειρείται άκομψα παρέμβαση στα εσωτερικά μας? Ναι, ήταν από τα βασικά επιχειρήματα του κ. Ερντογάν στην προεκλογική του εκστρατεία ότι επιχειρείται ένα πραξικόπημα από τη Δύση, μια αλλαγή καθεστώτος από τη Δύση, και αυτό μάλιστα συνδέθηκε και με τις δημοσκοπήσεις. Και σε ένα βαθμό θεωρούμε όλοι ότι τον βοήθησε αυτό στην εκλογή του. Το γεγονός ότι η Δύση φαίνεται να είχε βάλει τα αυγά της, τους ευσεβείς πόθους της, τον κύριο Κιλιτζάροβλου, δεν βοήθησε τελικά τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης να πετύχει την ανατροπή. Μάλλον το αντίθετο έγινε. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και για την επόμενη μέρα, για να δούμε πώς θα σταθεί ο κύριος Ερντογάν και απέναντι στη Δύση, αλλά και απέναντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με το Ουκρανικό. Δηλαδή, ναι, που κρατάει η Τουρκία και η οποία έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις στη Δύση. Αλλά ξέρετε, κύριε Ξενάκη, το προηγούμενο δεν είναι από την Τουρκία, μας έρχεται από το Ισραήλ. Σας θυμίζω ότι τα ίδια συνέβηκαν με τον Νετανιάχου και τελικά επέστρεψε θριαμβευτής των εκλογών. Ήταν μια αντίδραση του εκλογικού σώματος αυτή, ασχέτως αν έχει διχαστεί σήμερα το Ισραήλ. Άρα το βλέπουμε copy-paste, να επαναλαμβάνεται και στην Τουρκία. Μήπως λοιπόν ο κόσμος της Δύσης δεν διαβάζει σωστά τις εξελίξεις πλέον? Κοιτάξτε, νομίζω δεν είναι ότι δεν τις διαβάζει σωστά, δεν πετυχαίνει τους στόχους του, νομίζω. Δηλαδή έχει αδυναμία να επιτύχει τους στόχους του. Δεν είναι εύκολο να επηρεάσει μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας με αυτόν τον τρόπο. Το είδαμε αυτό και σε παρελθόντα χρόνο. Γενικώς οι Δύσεις δεν τα έχει καταφέρει τον αραβικό κόσμο και τον μουσουλμανικό στις αλλαγές. Υπενθυμίζω την Αραβική Άνοιξη, η οποία υποτίθεται ότι θα οδηγούσε σε μια εκοσμίκευση των καθεστώτων των αραβικών χωρών, και τελικώς το αποτέλεσμα είναι να αναδυθούν οι Ισλαμιστές και γενικότερα οι Ισλαμικές δυνάμεις, που είναι ο παραδοσιακός αντίπαλος. Μάλιστα. Και από τότε προσπαθεί να τα μαζεψούν. Βάμε, το ίδιο έγινε και στη Τουρκία. Η προσπάθεια στήριξης του Ερντογάν οδήγησε σε αυτό το ισλαμοεθνικό μείγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιδραστεύσει η Δύση και να το χειραγωγήσει σε ένα βαθμό. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, η επόμενη μέρα με Ερντογάν εκ νέου στο τιμόνι, τι σημαίνει σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό? Και θέλω για κάποιους που το προσπερνούν να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο συμβολικές, και η Τουρκία και ιδίως ο Ερντογάν παίζει πολύ με τους συμβολισμούς, αλλά όχι μόνο, ημερομηνίες. Η μία είναι η 24η Ιουλίου, 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Η άλλη είναι η 29η Οκτωβρίου, 100 χρόνια επισήμως από τη γέννηση της τουρκικής δημοκρατίας. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό η εκ νέου εκλογή Ερντογάν? Ναι, καταρχήν γνωρίζετε ότι οι προβλέψεις για το πώς θα κινηθεί ο κύριος Ερντογάν, εφόσον βεβαίως τελικώς αναδειχθεί νικητής, όπως όλοι περιμένουμε στο δεύτερο γύρο, τόσο απέναντι στη Δύση αλλά ειδικότερα και στην Ελλάδα, δεν είναι ασφαλής. Και δύσκολα θεωρούμε οι περισσότεροι ότι θα επιστρέψει στην πολεμική ρητορική. Γιατί ναι μεν κέρδισε αυτές τις εκλογές, αλλά δεν τις κέρδισε με τον τρόπο που θα ήθελε. Δεν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Το προφίλ του κ. Ερντογάν, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας της Τουρκίας και της ανάγκης για χρηματοδότηση, για κονδύλια από τη Δύση, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει τον κ. Ερντογάν πιέσεις, ώστε και η συμπεριφορά του να είναι υπιότερη και ενδεχομένως και ο ίδιος να επιδιώξει να δείξει ένα πρόσωπο συνεργασίας, τουλάχιστον στα θέματα χαμηλής πολιτικής με την Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαμόρφωση, ας το πούμε, της προσέγγισης του κ. Ερντογάν μετά τις εκλογές στα ελληνοτουρκικά, αναμένεται να παίξουν βέβαια και οι εσωτερικές
εξελίξεις, δηλαδή εξελίξεις εντός της Τουρκίας, που θα χρειαστεί και κυρίως έτσι, αν θα χρειαστεί να γίνει μια εξαγωγή της κρίσης, όπως μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένουμε πάντως να σταματήσει το αφήγημα της χαλάριας πατρίδας, ούτε να σταματήσει η συζήτηση για την αποστρατικοποίηση των νησιών ή όλο αυτό το κρυζάρισμα του εναέριου και χώρου της, του FIR του δικού μας. Είναι, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα επανέλθουν στην ατζέντα. Ελπίζουμε με μικρότερη ένταση και με μια διάθεση ενδεχομένως να βρεθεί και ένας τρόπος να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε τουλάχιστον το βασικό θέμα το οποίο υπάρχει μεταξύ μας στις σχέσεις. Θεωρητικά οι πιέσεις της Δύσης, κυρίως στον οικονομικό τομέα, θα οδηγήσουν τον κύριο Ερντογάν σε μια πιο καλή προσέγγιση, πιο ήπια προσέγγιση, τουλάχιστον απέναντι στην Ελλάδα. Πριν σας αποχαιρετήσω, βρίσκω εξαιρετικό εδώ πέρα του φίλου του Μελέτη το ζήτημα που θέτει. Λέει, στην Τουρκία, κύριε Ξενάκη, 3,5 εκατομμύρια ήταν νέοι, αμιγώς νέοι ψηφοφόροι, και από αυτούς το 80% κινήθηκε προς τον Ερντογάν. Στην Ελλάδα υπολογίζονται γύρω στις 450.000 οι νέοι ψηφοφόροι. Μπορούν να παίξουν ρόλο ως εκλογικοί δεξαμενοί υπέρ του ενός ή του άλλου? Δεν έχει σημασία ποιος, να πούμε εδώ 3-24 ώρα πριν την κάλπη στην Ελλάδα. Μπορεί να διαμορφώσουν κατάσταση οι νέοι στην Ελλάδα αν πάνε? Βεβαίως, αν πάνε, πολύ σωστά. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Αν θα πάνε, νομίζω ότι θα διαμορφώσουν μια τελείως διαφορετική εικόνα ή, βάσει εδώ, σημαντικά διαφοροποιημένη εικόνα από αυτή που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις, μαζί με το 10 έως 12% των αναποφάσιστων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κυρίως οι νέοι, οι νέοι ψηφοφόροι, μαζί με τις γυναίκες, οι οποίες 6 στις 10 δεν έχουν αποφασίσει, και αποφασίζουν συνήθως την ώρα που πάνε στην κάλπη, αλλά και τους νέους, ας το πούμε νέους κάτω των 45 ετών, αποτελούν, αν θέλετε, το μείγμα που θα κάνει τη διαφορά εάν και εφόσον προσέλθει στις κάλπες. Είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι περίπου 600.000 ψήφια αυτό το νούμερο, το 10 έως 12%, και ναι, μπορεί να κάνει τη διαφορά εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ότι η απόσταση ανάμεσα στους δύο μονομάχους, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις. Το ζητούμενο είναι αν θα πάνε, διότι είναι απογοητευτικό το ποσοστό, δυστυχώς, στην Ελλάδα, της αποχής. Και δυστυχώς, πολύ μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό στους νέους. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει την διαφορά, αν και έχω την αίσθηση ότι εάν κατέβουν στις κάλπες νέοι, δεν θα ψηφίσουν τον αντίστοιχο Ερντογάν, δεν θα ψηφίσουν δηλαδή την σταθερότητα σε σχέση με το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αλλού κατευθύνεται αυτή η ψήφος, όπως και η ψήφος εκείνων των οποίων, οι οποίοι δεν απαντάνε στα γκάλοπ και οι οποίοι είναι μεγάλο ποσοστό, είναι τάξεως του 20%. Που δεν απαντάνε στις δημοσκοπήσεις και που θεωρείται αντικυβερνητική ψήφος χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί προς τα πού. Πάντως δεν πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Αλλά αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Κοντός ψαλμός αλληλούια την Κυριακή βεβαίως. Κύριε Ξενάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ. Καλημέρα σε όλους.